Θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την πρόσκληση και για τα καλά σου λόγια. Προσωπικά εσάς, κύριε Καρποδίνη, διότι είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί σας κατά τη διάρκεια της θητείας μου στο Υπουργείο Οικονομικών την δύσκολη περίοδο 2014 και ξέρω πάρα πολύ καλά πόσο καλά συνεργαστήκαμε και τι, ποια ήταν η προσφορά σας και τότε. Και εκεί ο αγαπητό μου φίλο ο Θάνο μίλησε για την επόμενη δεκαετία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αφού μιλάμε για δεκαετία, δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψει τώρα ή δεσμεύσει για το 2023. Άρα θα τα δούμε την επόμενη δεκαετία. Η έναρξη λειτουργία του ΕΟΠΗ την 1η Ιανουαρίου του 2012 αποτέλεσε αναμφισβήτητα μια κομβική μεταρρύθμιση στον τομέα υγεία στην Ελλάδα. Ο οργανισμό ο οποίο συστάθηκε και ξεκίνησε να λειτουργεί σε μια περίοδο μεγάλων δυσκολιών εξαιτία τη οικονομική κρίση τη περασμένη δεκαετία, αντιμετωπίζοντα έτσι σημαντικέ ελλείψει και προβλήματα στα πρώτα βήματά του. Πέραν αυτό, όμω, η συνένωση των υπηρεσιών και των ασφαλισμένων των επί πολλά χρόνια πολυάριθμων και με διαφορετικά πλαίσια οργάνωση και λειτουργία φορέων περίθαλψη και υγεία κάτω από την ομπρέλα του ΕΟΠΗ η αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών υγείας σε ενεργεία ασφαλισμένους, συνταξιούχους και προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους, η διαχείριση και ο έλεγχος της σχετική χρηματοδότησης, η ορθολογική αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων και ο καθορισμός των κριτηρίων και των όρων σύναψης, συμβάσεων για παροχή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης, με φορεί του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα και με συμβεβλημένου γιατρού ήταν από μόνε του μεγάλε προκλήσει. Με πολλέ από αυτές τις προκλήσει και ιδίω με τι οικονομικέ διαστάσει του, βρέθηκα, όπω σα είπα, και εγώ προσωπικά αντιμέτωπο από τα μέσα του 2012 έω τα τέλη του 2014 ω Αναπληρωτής Υπουργό Οικονομικών. Στι αρχέ εκείνη περίοδου, η κυβέρνηση έθεσε ω προτεραιότητα τον εξορθολογισμό λειτουργία του ΕΟΠΗ με στόχο την οικονομική του εξυγίανση και την κάλυψη των αναγκών υγεία των ασφαλισμένων. Επρόκειτο για έναν δύσκολο, για έναν απαιτητικό στόχο. Μέχρι τα μέσα του 2013, τα δομικά προβλήματα παρέμεναν πολλά και μεταξύ άλλων τα ακόλουθα. Η στέρηση στο σκέλο των εσόδων τόσο λόγω της αύξησης του ποσοστού ανεργίας, με άμεσο συνεπακόλουθο τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, όσο και λόγω της ελληπούς απόδοσης των προβλεπόμενων πόρων από συγχωνευόμενους φορείς. Την αδυναμία του φορέα για αγορά ή και παραγωγή υπηρεσιών υγείας, προβλήματα που ουσιαστικά ξεπεράστηκαν το 2014 με τον νόμο 4238, ο οποίος άλλαξε τον σκοπό του ΕΟΠΗ από πάροχο σε αγοραστή υπηρεσιών υγεία. Το μεγάλο αγκάθι των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Αναφέρθηκε η κυρία Καρποδίνη γι' αυτό. Ο ΕΟΠΗ από την έναρξη τη λειτουργία του κλήθηκε να σηκώσει το βάρο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων που εντάχθηκαν σε αυτόν. Υποχρεώσει που ανέρχονταν περίπου στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ στην πορεία δημιουργήθηκαν και νέες. Για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά, λάβαμε άμεσα μέτρα, προχωρώντα την επιχορήγηση του ΕΟΠΗ από ειδική πίστοση του κρατικού προπολογισμού για την εκαθάριση σύλληψη προθέσμων υποχρεώσεων. Τότε, η κυρία Καρποδίνη συντόνιζε το έργο τη αποπληρωμή 10 δισεκατομμυρίων ευρώ ληξη υποχρεώσεων του Δημοσίου προ τον ιδιωτικό τομέα. Και ο αγαπητό φίλο και συνάδελφο, ο Αντρέα, ήταν ο πρώτος που στο Υπουργείο Υγείας ξεκίνησε να αποπληρώνει σημαντικά προσάληξη προσφέρων των οφειλών, φτιάχνοντας έναν μηχανισμό που παρακολουθούσαμε πώς αυτό υλοποιείται. Ήταν μια δύσκολη άσκηση και δεν θα ξεχάσω ποτέ τα εξελάκια που ανταλλάσσαμε σε εβδομαδιαία βάση για να ξεκινήσουμε να πληρώνουμε τεράστιες οφειλές στο πεδίο της υγείας. Και τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε σε τρία χρόνια να μειώσουμε κατά 80 τη συλληξιπρόθεσμη υποχρεώσει συνολικά του δημοσίου προ τον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα όμω, καταρτήσαμε και ένα συνεκτικό, δραστικό σχέδιο με πυλώνα τον καθορισμό τη διαδικασία εξόφληση των ληξιπροσμένων υποχρεώσεων βάσει νόμου του 2012, των 4093 και σχετική απόφαση. Στο πλαίσιο αυτό, μία από τι κυριότερε παρεμβάσει, αυτέ τι θεωρώ εγώ πραγματικά μεταρρυθμίσει, ήταν η εφαρμογή του Μητρώου Δεσμεύσεων. Του Μητρώου Δεσμεύσεων από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης για τον έλεγχο των υποχρεώσεων. Επισημάνθηκε ότι θα πρέπει να ελέγχεται η διαθεσιμότητα όχι μόνο των πιστώσεων του προϋπολογισμού, αλλά και της επάρκειας ταμιακών διαθεσίμων. Ο ΙΟΠΗ ξεκίνησε τη λειτουργία του Μητρώου Δεσμεύσεων το Σεπτέμβριο του 2012. Μέχρι τότε οι ληξιπρόσμενε υποχρεώσει του τους είχαν αυξηθεί κατά 511 εκατομμύρια ευρώ ή 30%. Όπω σα είπα, υπερέβησαν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Για την αντιμετώπιση του προβλήματο αναλύθηκαν δράσει αύξηση των εσόδων και μείωση του επίπεδου δαπανών. Επιπλέον, τροποποιήθηκε το σύστημα ίσπραξη των εσόδων με την κατάθεση των εισφορών απευθεία σε λογαριασμού τροπή και όχι μέσω ασφαλιστικών ταμείων. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονταν πλέον οι καθυστερήσει στην ίσπραξη των εσόδων και τα φαινόμενα παρακράτηση των πόρων από τα ασφαλιστικά ταμεία. Άρα πριν μια δεκαετία, όταν ξεκίνησε ο ΕΟΠΗ, αυτά ήταν τα προβλήματα τα οποία από κοινού ξεκινήσαμε να αντιμετωπίζουμε. Ειδικά όμως για τον ΕΟΠΗ, ως Υπουργείο Οικονομικών, προχωρήσαμε και σε ακόμα πρόσθετε θεσμικές κανονιστικέ παρεμβάσει. Παράδειγμα, εξασφάλιση τη απευθεία χρηματοδότηση των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η σημαντική δυσχέρεια που αντιμετώπιζε τότε η ΕΟΠΗ, να εκαθαρίσει σε σύντομο χρονικό διάστημα τόσο τι υποχρεώσεις προ τρίτου, φαρμακευτικέ, κλινικέ, διαγνωστικά, γιατρού όσο και τις ληξιπρόσμενες προχρεώσεις του προ τα νοσηλευτικά ιδρύματα. Δεύτερον, πρόβλεψη με νομοθετική ρύθμιση ότι με την ολοκλήρωση τη έκτακτη χρηματοδότηση των νοσηλευτικών ιδρυμάτων διαγράφονται οι απαιτήσει αυτών των ανωτέρων έναντι του ΕΟΠΗ και του ΟΚΑ, καθώ και οι υποχρεώσει του ΕΟΠΗ προ τα νοσηλευτικά ιδρύματα για όλε τι υπηρεσίε που είχαν παρασκευθεί ω το τέλο του 2011. Σε ασφαλισμένου. Τρίτον, καθορισμό των ποσοστών εκπτώσεων που θα παρέχουν οι ιδιώτε πάροχοι υπηρεσιών υγεία και οι λοιποί προμηθευτέ προ τον ΕΟΠΗ, ώστε να ενισχυθεί η αποπληρωμή σχεδόν του συνόλου των οφειλών του ΕΟΠΗ προ του ιδιώτε μέχρι τα 31 του 2021, που είχαν δημιουργηθεί μέχρι τότε. Τέταρτον, νομοθετική ρύθμιση που έβλεπε τη δυνατότητα εξόφληση των οφειλών του ΕΟΠΗ μέσω τη διαδικασία των προκαταβολών κατόπιν πρόχειρου λογιστικού ελέγχου, προκειμένου να δοθεί άμεση ρευστότητα στην αγορά, δεδομένου του τεράστιου όγκου των παραστατικών και των ιδιωτών παρόχων που ήταν συμβεβλημένοι, με τους επιμέρους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, σοκά δηλαδή, πρώτη σύσταση του ΡΟΠΗ. Αυτές οι παρεμβάσει έδωσαν όθηση στην αποπληρωμή των ληξιπρόσβων οφειλών, τονώνοντας σημαντικά τη ρευστότητα προς την αγορά χάρη στη σκληρή, τη μεθοδική δουλειά τη δική σα, αλλά και του Γενικού Λογιστήριου του Κράτου, η οποία έλαβε συνολικά για τα έτη 13 και 14 χρηματοδότηση 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ και αποπλήρωσε ληξιπρόσωπε υποχρεώσει 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ από τα 2,2 που λέγαμε προηγουμένω, στα δύο πρώτα χρόνια λειτουργία του ΕΟΠΗ, ξεκινώντα από το μηδέν, κυριολεκτικά από το μηδέν. Έτσι οι βάσει για την αντιμετώπιση του ζητήματο των ληξιπόθυμων υποχρεώσεων, οι οποίε πλέον, από όσο γνωρίζω, έχουν περιοριστεί στα 200 εκατομμύρια ευρώ ή περίπου εκεί, ενώ επιτεύχθη σημαντική πρόοδο ω προ τον εξορθολογισμό λειτουργία του ΕΟΠΗ και στην επακόλουθα την οικονομική του εξυγίανση και την κάλυψη των αναγκών υγεία των ασφαλισμένων. Κυρίε και κύριοι, έχοντα πλέον μπει στην δεύτερη δεκαετία τη ζωή του, ο οποίος έχει ξεπεράσει παθογένειες και δυσλειτουργίες της πρώτης δεκαετίας και των πρώτων ετών λειτουργίας του και παρά την δύσκολη εκκίνηση τότε, έχει καταφέρει να διαχειρίζεται αποτελεσματικά με πάρκια και διαφάνεια το μεγαλύτερο μέρος των διαθέσιμων πόρων για την υγεία. Η συμβολή του στην αντιμετώπιση της πανδημίας του άκουσα προηγουμένω και από τον αγαπητό συνάδελφο Υπουργό Υγείας υπήρξε σημαντική, ενώ η διεύρυνση και βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών, ο εξυγχρονισμός και η ψηφιοποίησή του, ανοίγω μια παρένθεση, που θα ενισχυθεί σημαντικά με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μέσω του οποίου υλοποιείται μεταξύ άλλων και το πρόγραμμα Σπύρος Δοξιάδης για την αποζημίωση προληπτικών εξετάσεων για τον καρκίνο του μαστού, είναι ορατά εκτιμό σε όλους τους ασφαλισμένους σε όλους τους πολίτες. Για όλα αυτά τα επιτεύγματα συγχα... συγχαίρω ειλικρινά την διοίκηση, τα στελέχη και τους εργαζόμενους τρόποι. Κλείνοντας, κύριε και κύριοι, ως Υπουργείο Οικονομικών, τα τελευταία τέσσερα έτη στηρίξαμε με κάθε μέσο και με κάθε τρόπο τον τομέα της υγείας, διασφαλίζοντας την επαρκή, την αδιάλειπτη και την όλο πιο σημαντική χρηματοδότησή του. Ενδεικτικά, οι συνολικές δαπάνες στον τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών δαπανών, άλλων υπουργείων και φορέων γενικής κυβέρνησης, με βάση την δομή προγραμμάτων, προβλέπεται να ανέλθουν φέτος στα 11,9 δισεκατομμύρια ευρώ ή περίπου στο 6% του ΑΕΠ, δηλαδή πολύ κοντά στον ευρωπαϊκό μεσοόρο. Επιπλέον, αξιοποιούμε την δυνατότητα που μας δίνουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το ΕΣΠΑ, προχωρώντας σε μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας του συστήματος υγείας, προκειμένου αυτό να παρέχει δημόσιες υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας. Λειτουργούμε με σχέδιο, με αποφασιστικότητα με αποτελεσματικότητα. Απαντάμε στις ανάγκες του σήμερα, με ειμνώντας όμως ταυτόχρονα και για το αύριο της χώρας. Και είμαι βέβαιος ότι αυτό θα αποτιμηθεί θετικά από εσάς, από όλους τους πολίτες, πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ πολύ. ε δεν ξέρω τον... Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σταϊκούρα, που μας τίμησε, ε, με την παρουσία του για την πολύ ωραία ομιλία του. Νομίζω ότι πολύ σύντομα και πολύ εύστοχα ε, αναφέρθηκε στο κομμάτι του αγώνα που έδωσε ο οργανισμός από την ίδρυσή του και το γεγονός ότι σήμερα έχει κατακτήσει ως στρατηγικός αγοραστής υπηρεσιών υγείας και ως διαχειριστής του μεγαλύτερου μέρους του προϋπολογισμού για την υγεία, όπως ανέφερε και ο κύριος Πλεύρης, έχει καταφέρει να κερδίσει η αξιοπιστία.